Υπεγράφει χθες από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη η υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της συμμετοχής των ασφαλισμένων για την αγορά γενοσίμων φαρμάκων που μέσα σε μία εβδομάδα εκτοξεύτηκε στα ύψη. Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, μπαίνει όριο στην επιπλέον επιβάρυνση στα γενώσιμα φάρμακα. Προσέθεσα σε νέα υπουργική απόφαση κόφτη στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τα γενώσιμα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση του ασθενούς δεν θα μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανασκεύασμα. Η εφαρμογή ενός ανενεργού νόμου ήταν αυτή που έφερε μέσα σε λίγες ημέρες τα πάνω κάτω στον τρόπο υπολογισμού της συμμετοχής, οδηγώντας τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σε παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας για να αποκατασταθεί η αδικία. Δεν αυξήθηκε η λιανική τιμή του φαρμάκου. Άλλαξε όμως ο τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής, ειδικά για τα γενώσιμα. Εκεί λοιπόν που στα γενώσιμα πλήρωνε ο ασφαλισμένος ακριβώς την ονομαστική συμμετοχή όπως γραφόταν στη συνταγή, το 0, το 10 ή το 25, αυτό άλλαξε και εκτός από αυτή την ονομαστική συμμετοχή υπήρχε και μια επιπλέον επιβάρυνση. Και επειδή είμαι και φαρμακοποιός, ξέρω την ιστορία με τα φάρμακα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Λάθος εναντίον των πολιτών. Όλα ακριβαίνουν. Τώρα αυτό είναι λίγα υπερβολή. Πολλοί κόσμος δεν έχει λεφτά, η συμμετοχή έχουν ανέβει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η επιβάρυνση ήταν ανάλογη με τη διαφορά τιμής που είχε το γενώσιμο που επέλεγε ο ασφαλισμένος σε σχέση με την τιμή αναφοράς την οποία θεσπίζει ο ΕΟΠΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αγορά ενός φαρμάκου έφτασε τα 10 ευρώ από 2 που ήταν μέχρι πρότινος. Για ένα γενώσιμο φάρμακο αξίας 16 ευρώ, το οποίο ας πούμε ανήκει στην κατηγορία της χοληστερίνης, πριν πλήρωνε 4 ευρώ αφού είχε συμμετοχή 25%, με την διαφορά που πληρώνει τώρα, αφού η τιμή εκκίνησης, τιμή βάσης πήγε στα 7 ευρώ, στα 8 ευρώ ας πούμε, θα πληρώσει το 25% για τα 8 ευρώ που είναι 2 ευρώ και θα πληρώσει και όλη τη διαφορά μέχρι τα 16. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στα φάρμακα, στα αγροτικά προϊόντα και στα πανεπιστήμια που θα τα κάνουν κάπως με αυτά είναι απαράδεκτο. Εμένα μειώθηκε η σύνταξή μου κατά 45% πριν το 15 και ακόμα δεν έχει, λέει, δίνουμε πίσω, τι τίποτα δεν μου έχουν δώσει. Τι να κάνω, παιδί μου, όλα τα πράγματα έχουν αυξάνοντες, ναι. Τι να πούμε, δύσκολα είναι. Ένας συνταξιούχος, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται, θεωρείτε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, να καλύψει το κόστος της περίθαλψής του, της φαρμακευτικής? Όχι, γιατί οι συντάξεις όπως έχουν καταντήσει τώρα είναι πάρα πολύ μικρές, ειδικά τα τελευταία λίγα χρόνια και είναι, το κόστος δεν ανέβηκε τόσο πολύ που οτιδήποτε αυξάνεται είναι εις βάρος όλων των ανθρώπων. Η νέα υπουργική απόφαση για τα γενώσιμα φάρμακα δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα σε ΦΕΚ με επίγοντα τρόπο σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.